Οι αλλαγές που πρόκειται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες στην Κρήτη λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς και κίνδυνοι που ολοχεύουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, μπήκαν στο επίκεντρο των ειδικών στο πλαίσιο κατάρτισης του περιφερειακού σχεδίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Γιατί ανησυχούμε λίγο περισσότερο? Γιατί η προβλέψη είναι ότι γίνεται πολύ πιο σύντομο από το αναμενόμενο. Εκπονήθηκε ένα σχέδιο πώς θα προσαρμοστεί η Κρήτη και τι δράσεις μπορεί να έχει. Υιοθετήσαμε το μέτριο σενάριο σε πρώτη φάση, ώστε αυτά τα μέτρα που προτείνονται να μπορούν να είναι ρεαλιστικά. Σύμφωνα με τη μελέτη, μέχρι το 2100 η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 4,5 βαθμούς, ενώ ο αριθμός των ημερών με πολύ πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος κατά 40 περίπου ημέρες. Μάλιστα, το δυσμενές σενάριο προβλέπει ότι ο αριθμός των ημερών που η μέγιστη θερμοκρασία θα υπερβαίνει τους 35 βαθμούς θα αυξηθεί από 3 έως 22 ημέρες. Τώρα έχουμε περίπου 1-2 καύσονες το χρόνο και λιγότερους, προβλέπεται να διπλασιαστούν. Συνολικά τα μέτρα είναι 228. Προβλέπουμε μετριοπαθώς ένα προϋπολογισμό γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα αφορούν κυρίως μελέτες, αλλά και έργα και διοικητικές ρυθμίσεις και δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και κίνητρα και αποζημιώσεις κτλ. Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων στο ποσοστό του προϋπολογισμού λαμβάνουν η γεωργία. Παράλληλα, προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση της μέσης τιμής βροχόπτωσης κατά 27% έως το 2100, ενώ χιονοκαλυμμένες εκτάσεις σχεδόν θα εξαφανιστούν στο σύνολο της Κρήτης έως τουλάχιστον τα 1500 μέτρα στο απότερο μέλλον. Η στάθμη της θάλασσας μελλοντικά θα ανέβει έως και 70 εκατοστά, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να αποτελούν μια μεγάλη απειλή και για το νησί μας. Προκαλούν παράδειγμα πλημμύρες ή προκαλούν η άλλη όψη ξηρασία. Άρα πρέπει να προσαρμόσουμε τους εντατικούς πόρους ώστε να αντιμετωπιστούν. Κάτω από τα 1500 μέτρα δεν θα έχουμε ξανά χιόνι. Μεταξύ των προτάσεων είναι η ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, η λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών και φορέων πολιτικής προστασίας, η καταγραφή του βαθμού ερημοποίησης των εδαφών της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και μέτρα στήριξης σε αρκετούς τομείς της οικονομίας του νησιού μας.